5 Μαρτίου του 1913. Ο βασιλιάς Γεώργιος δολοφονείται σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Ο δολοφόνος Αλέξανδρος Σκηνάς αυτοκτόνησε πέφτοντας από το παράθυρο του διοικητηρίου όπου ανακρινόταν. Μαζί του συμπαρέσυρε και το μυστικό της δολοφονίας. Τι ήταν ο Αλέξανδρος Σκηνάς, μανιακός ή αναρχικός που έδρασε αυτόβουλα? Ή μήπως ήταν εκτελεστικό όργανο των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που επήγονταν να ανεβάσουν στον ελληνικό θρόνο τον γερμανόφιλο Κωνσταντίνο? Ερωτήματα που ίσως μείνουν για πάντα αναπάντητα. Αυτή η δολοφονία πάντως έχει προκαλέσει αναστάτωση και μεγάλη ανησυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η σωρός του Γεωργίου μεταφέρθηκε στον Πειραιά. Τη συνόδευσε ο νέος βασιλιάς Κωνσταντίνος και η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια. Ο Γεώργιος κυδεύτηκε στην Αθήνα σε ατμόσφαιρα βαθύτατου πένθους. Φίλος των διασκεδάσεων και εξαιρετικά ευχάριστος στις κοινωνικές του συναναστροφές, ο Γεώργιος υπήρξε παράλληλα ένας συνετός βασιλιάς. Ένθερμος θειασότης της αγγλικής πολιτικής, αναμφισβήτητα διέθετε πολιτικό αισθητήριο, χάρη στο οποίο κατόρθωσε στο μισό αιώνα της βασιλείας του να προσαρμόζεται σε κάθε πολιτική κατάσταση, αποκομίζοντας φυσικά σημαντικά ανταλλάγματα για το θρόνο. Ιδιαίτερα μετά την επανάσταση στο Γουδί, κατάφερε να δημιουργήσει και να διατηρήσει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, την ολιγαρχία και τον παλαιοκομματισμό από τη μια μεριά, το Βενιζέλο και τα ανερχόμενα αστικά κόμματα από την άλλη. Η περίφημη ενδοτικότητά του, αποτέλεσμα της πολιτικής του σύνεσης που απέβλεπε βεβαίως τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της δυναστείας, επικρίθηκε από τους πρίγκιπες και κυρίως από τον Κωνσταντίνο ως αδυναμία ανεπίτρεπτη. Αδυναμία που οδηγούσε κατά τη γνώμη τους στην καταράκωση του βασιλικού γοήτρου. Εδώ η νεκρική πομπή περνάει από την Ομόνοια. Ο νέος βασιλιάς δεν έμοιαζε διόλου στον πατέρα του. Χαρακτήρας αυταρχικός και δεσποτικός, είχε από νωρίς επιδείξει ισχυρογνωμοσύνη και έλλειψη πολιτικής κρίσης. Θαυμαστής της Προσικής Πειθαρχίας και της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βερολίνου, όπου μετεκπαιδεύτηκε, προσανατολίστηκε πολιτικά προς τις κεντρικές αυτοκρατορίες μετά το γάμο του με τη Σοφία, αδελφή του Κάιζερ Γουλιέλμ. Έτσι, με την άνοδο του Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο, επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές στην πολιτική κατάσταση του τόπου. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε στη Μητρόπολη, κατόπιν σχηματίστηκε πομπή που, διασχίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, κατευθύνεται προς το σταθμό Λαρίσης. Προηγείται πάνω σε κυλίβαντα η σωρός του νεκρού βασιλιά. Ακολουθεί το άλογό του. Πιο πίσω ακολουθούν πεζοί, ο νέος βασιλιάς, οι πρίγκιπες και οι απαραίτητοι ξένοι εστεμένοι, η άμαξα για τις κυρίες και στη συνέχεια το διπλωματικό σώμα, πολιτικοί αρχηγοί, ανώτεροι στρατιωτικοί, ανώτεροι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίου, εφάμιλοι λένε οι βοηθοί τους των καλύτερων ευρωπαϊκών και άλλοι επίσημοι, ακριβώς όπως ορίζει το πρωτόκολλο για τις βασιλικές κηδείες. Ο Γεώργιος αντιπροσώπευε τη σταθερότητα. Με τον Κωνσταντίνο και τον Βενιζέλο κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Οι δημόσιοι λειτουργοί πάντως δεν ασχολούνται με την πολιτική. Την πομπή κλείνουν τμήματα στρατού. Από το σταθμό Λαρίσης το τρένο θα μεταφέρει τον επίσημο νεκρό στο Τατόι, όπου και θα ταφεί.